Οι νέες ταυτότητες συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, καθώς οι θεωρίες συνωμοσίας που τις ακολουθούν έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Χάραγμα και Τσιπάκι είναι οι δύο πιο δημοφιλείς στα social media, την ώρα που οι πιο φανατικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν τις παλιές με κάθε τίμημα. Σε συλλαλητήρια, κρατώντας εικόνες και σταυρούς, διαμαρτυρόμενος για το χάραγμα. Καλησπέρα σας. Good morning, sir. 12 και 80. Τι 12 και 80, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Τι είναι αυτά? Δίδακτρα ανοιχτού πανεπιστημίου. Στα 10 λεπτά της κούρσας θα λάβεις όση γνώση θα έπαιρνες σε 5 χρόνια στο Χάρβαρντ. Τζάμπα να στη δώσω, ρε! Μάλιστα, ό,τι πείτε. Τι διδάσκετε? Νέες ταυτότητες, ανεμογεννήτριες, πόλη κορονοϊού, Λέσχη Μίντελμπεργκ, Σοσίας Πούτιν. Μασονική στο ΑΚ. Αυτά είναι στο θηρινό τμήμα του τηλέμαχου. Θες να σε γράψω εκεί? Όχι, σας ευχαριστώ. Τώρα που σε βλέπω καλύτερα, δεν μου λες, ρε παλικάρι, με αυτά τα μούτρα θα κάνεις Χριστούγεννα? Ορίστε. Λέω, τέτοια ρακουνόφατσα είχες και με την παλιά ταυτότητα ή το Τσιπάκι σε έκανε σαυράνθρωπο? Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, τι φταίει η νέα ταυτότητα? Ορίστε, εδώ την έχω. Τι. Ναι, βρε, σου λέω, ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος μας. Φυσικά και θα τον ξαναψηφίσω. Πελοπίδας Τσιμπίδας ονομάζομαι. Άφημη 300-400-500-125. Α, τι κάνεις, άνθρωπέ μου! Είχα την ταυτότητά μου μέσα! Με το Τσιπάκι το έξω από δώρε. Βρε, χαϊβάντολμα, ό,τι λέγαμε τόση ώρα το άκουγε ο Σόρος. Είμαι πλέον φακελοδεικτούμενος εξαιτίας σου. Και τι σας πειράζει? Είναι αυτά που λες, ρε, του γανοκέφαλου. Αν άλλαξεις τόνο στο Σόρος, γίνεται Σωρός. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ο άνθρωπος είναι νεκρός εδώ και 50 χρόνια και ρουφάει ψυχές για να παίρνει ζωή. Θες την ώρα που βλέπω Βελόπουλο να μπει σαν τον Τζακ Νίκολσον στην άψη και να κάνει ένα σουπ και να μου τριγεί το μεδούλι? Βλέπετε και Βελόπουλο? Φανατικά. Καλά, ε. Προχθές αγόρασα μια κυραλυφή για την καράφλα. Άλλο πράγμα. Την τρίτη φορά που την έβαλα, εξαφανίστηκαν οι αιμορροίδες. Μην πιστεύετε όσα ακούτε για τις νέες ταυτότητες, κύριε. Ρε μπουφοπόντικα, ρε. Θα έχουν το χάραγμα του Βελζεβούλη πάνω, βρε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Τι? Ότι αν τη διαβάσεις ανάποδα την ταυτότητα, θα ακούσεις Σπύρο Ζαγοραίο. Έβαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι και σου πήρε τα μυαλά σου μέσα από το κεφάλι. Εάν αντί για κλικ και μανίνα διάβαζες και λίγη ελεύθερη ώρα, θα έχεις μορφωθεί. Θα τα ξέρεις τώρα αυτά τα πράγματα. Στοιχείωτε! Μα τι λέτε, κύριε, είναι δυνατόν να πιστεύετε αυτές τις αχλαμάρες? Τι σας έχει πιάσει τέλος πάντων με τις καινούργιες ταυτότητες? Δεν τις θέλουμε, ρε παιδάκι μου! Εμείς θέλουμε τις παλιές, τις άφλιτρες, τις τρέντες, τις σωστές, τις αξιοπρεπές! Ορίστε τώρα! Έβγαλα και φωτοτυπία, ρε, τη βλέπεις την παλιά μου, την ταυτότητα, την καλή, την ωραία! Με το διδακτικό μου αποτύπωμα, ολόκληρο, τόσο με το CP2! Πάρε κόσμο, παλιές ταυτότητες, πάρε να γουστάρει το κορμί σου! Τι κάνεις, άνθρωπέ μου, μοιράζεις μόνο στα προσωπικά σου στοιχεία και το δαχτυλικό σου αποτύπωμα και μετά φοβάσαι ότι θα στο κλέψουν με το Τσιπάκι? Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν μου λες, ρε Ανωνάκη, πολύ γυαλίζει το μάτι σου τώρα που σε βλέπω από το καθρέφτη. Δεν πιστεύω να έχεις βαρέσει και το κορονομπόλι, ε. Εννοείται, και τις τρεις δόσεις. Τι κάνεις, άνθρωπέ μου? Κλείνω το Wi-Fi για να μην χρεώνομαι. Θα παίρνω δεδομένα από το 5G σου. Ορίστε. Τι κάνεις, κυρία μου? Τι θες την τρίχα μου? Τρίχα ήταν πριν το εμβόλιο. Τώρα είναι οπτική ίνα. Μόλις τη βάλω εδώ για κεραία. Ορίστε, κοίτα. Πιάνω ταχύτητα 100 Mbps. Αυτό ήταν. Σταμάτα να κατέβω. Στο καλό σου. 150 και 20, παρακαλώ. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Τι είναι αυτά? 12 και 80 δίδακτρα ανοιχτού πανεπιστημίου και 15 και 20 κούρσα. Και τα άλλα 122 και 20. Πρόστιμο της τροχέας επειδή προεξήχε φορτίο μήκους 1,5 μέτρου. Τι λέτε, κύριε, τι προεξήχε? Η ουρά σου, ρε. Νομίζω ότι δεν την έβλεπα τόση ώρα να πούμε που τη γονούσες σαν το σαλάχι. Ε, πάτε και ακούτε τον μπουρλά και πάτε και βαράτε το κορονομπόλι. Και μετά έρχεστε με μια ουρά πιο μεγάλη και από το Ίκα της Καλυθέας, να πούμε. Και μας σκίστε και τα καθίσματα. Πούτσας, υποκριτές. Πούτσας, φαρισαίοι. Πούτσας, να μην σας βασκάμε.